Καλησπέρα σε όλους τους φίλους της Μπύρας. Το Beer The City φτάνει αισίως στο νούμερο 3 επεισόδιο του. Εμμανουέλα Πετράκη και Γιώργος Κωνσταντίνης. Γεια σου, Εμμανουέλα. Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Πες μας λίγο, Εμμανουέλα. Έχουμε να πούμε την ιστορία της Μπύρας. Έχουμε να μιλήσουμε για την βινοποίηση, για το Beer Brussels 2016, Beer Brussels Challenge. Έχουμε να μιλήσουμε για το local pub που είναι το πιο hardcore στέκι της μπύρας στο Χαλάνδρι και φυσικά το καθιερωμένο διαγωνισμό μας. Λοιπόν, εδώ θέλω να δείτε ότι σήμερα δεν έχουμε καθόλου μπύρες, έτσι. Σήμερα έχουμε τη βάση της μπύρας που είναι οι βίνες, ανοιχτόχρωμες, σκουρόχρωμες. Όλα αυτά είναι προσφορά του καταστήματος Ale Box. Και πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στην πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία, θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να ανακοινώσουμε τον τυχερό του προηγούμενου διαγωνισμού μας που κερδίζει το κυβότιο της Όλο Ασκιανός. Ποιος είναι, Μανουέλα? Είναι η Ελένη Κομματά. Μάλιστα. Γυναίκα. Μπράβο. Αυτό είναι πρωτοτυπία μπροστά στο κοινό που είναι κυρίως αντρικό κοινό από ό,τι έχουμε δει. Οπότε ξεκινάμε λίγο με την ιστορία, την αρχή μάλλον της ιστορίας της μπύρας. Η μπύρα ίσως είναι ένα από τα πιο αρχαία ποτά που έχει εμφανιστεί στον πλανήτη Γη. Αρχαιολογικές ενδείξεις προσδιορίζουν ότι εμφανίστηκε μεταξύ 3500 και 3100 π.Χ. όπου στον αρχαίο λαό των Σουμέριων, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Οι Σουμέροι, μάλιστα η περιοχή ονομάζεται Γκότιν Τέπε και είναι στο σημερινό Ιράν. Οι Σουμέροι αγαπούσαν τόσο πολύ την πύρα που όλα τα πράγματα που κάναν είχαν σχέση με την πύρα. Παραδείγματος χάρη και οι μυθολογικοί ήρωές τους αλλά και οι θεότητές τους είχαν άμεση σχέση με την πύρα. Παράδειγμα είναι η θεά της πύρας, η ονομαζόμενη Νινκάση, στην οποία έχει βρεθεί περίπου το 1800 π.Χ. ένα ύμνος, στον οποίο όμως ύμνο που την υμνούν σαν θεότητα της μπύρας, υπάρχει και μία συνταγή μπύρας. Ένα άλλο αξιοσημείωτο στην ιστορία της μπύρας με τους Σουμέριους είναι ότι οι πρώτες ζυθοποίοι που εμφανίστηκαν στην ιστορία ήταν γυναίκες, παρακαλώ. Και η ζυθοποίηση ήταν μέρος των καθημερινών τους δουλειών και είχε πρωτεύοντα ρόλο. Τώρα, τι ήταν, πώς ήταν αυτή η μπύρα? Καταρχήν παίρνανε το κρυθαρένο ψωμί και το βάζανε μέσα σε ένα κάδο με νερό όπου πραγματοποιόταν εκεί μέσα και η φυσική ζύμωση. Και μάλιστα και η μορφή αυτού της μπύρας στο τελικό, σαν τελικό προϊόν, έμοιαζε σαν το αγγλικό porridge ή αλλιώς μπορείτε να το πείτε ένα υγρό ψωμί. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Με αυτό αποτελούσε όχι μόνο το ποτό για τους αρχαίους Σουμέριους, αλλά ήταν και η καθημερινή τους τροφή, μάλιστα. Τώρα, το πιο εντυπωσιακό απ' όλα, όπου πραγματικά έμεινα και εγώ με ανοιχτό το στόμα, ήταν ότι οι πρώτες μορφές μπύρες πεινόντουσαν με καλαμάκι, παρακαλώ. Όχι τα δικά μας τα καλαμάκια, αλλά ένα καλαμάκι που ήταν από κάποιο άλλο υλικό και που μόνο με αυτόν πίναν την μπύρα. Με καλαμάκι. Κι όμως, Εμμανουέλα, με καλαμάκι. Είχαν οι Σουμέροι καλαμάκια. Δεν ξέρω, αυτό είναι λίγο δύσκολο να το πω. Λοιπόν. Γιώργο, πού είναι οι μπύρες μας σήμερα? Αυτό μπύρα είναι που βλέπεις. Και μάλιστα είναι ανοιχτόχρωμες, σκουρόχρωμες μπύρες. Για εξήγησέ το μου λίγο αυτό. Λοιπόν, μπορεί να μην είναι μπύρες στην πραγματικότητα, αλλά αυτό που βλέπετε είναι η βάση της μπύρας. Δηλαδή είναι η βίνη. Η βίνη και η λεγόμενη διαδικασία της βινοποίησης είναι το κύριο στάδιο της ζυθοποίησης της μπύρας. Και ίσως είναι το πιο σημαντικό, διότι και η γεύση και τα αρώματα και το χρώμα κατά μεγάλο ποσοστό προσδιορίζονται από αυτή τη διαδικασία. Για να δούμε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η διαδικασία παραγωγής της μπύρας ξεκινάει σε ένα χωράφι με κριθάρι. Εδώ βλέπουμε πλάνα από το χωράφι, το οποίο σε λίγο θα αλωνιστεί
Είναι πραγματικά εντυπωσιακά πλάνα. Είναι, η διαδικασία ξεκινάει εδώ, αργότερα θα γίνει και η διαλογή των σπόρων. Ειδικά μηχανήματα τα οποία πλέον η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ όπου δεν χρειάζονται πια χέρια, είναι όλα αυτοματοποιημένα, το βλέπετε και στους δέκτες μας. Συλλέγονται στα φορτηγά οι σπόροι, όπου αυτόματα μετατρέπονται σε σπόρους. Και γίνεται η διαλογή πλέον των σπόρων και κρυθαριού, δειγματοληπτικός έλεγχος από τα πολύ οργανωμένα εργαστήρια των μεγάλων βινοποιείων του κόσμου. Ελέγχουν τους σπόρους για την ποιότητά τους και ανάλογα με το τι θέλουν να παράγουν, γίνεται διαλογή. Αυτό είναι και το πρώτο στάδιο. Δεύτερο στάδιο είναι η διάβρεξη λεγόμενη. Εδώ τι κάνουμε με τη διάβρεξη? Ενεργοποιούμε τους σπόρους της βίνης με νερό. Ανάλογα τον τύπο της βίνης καθορίζουμε και το τι υγρασία πρέπει να έχει και το ρυθμίζουμε αυτό με αυτόματα, μηχανήματα τα οποία υπάρχουν σε αυτές τις τεράστιες εγκαταστάσεις όπως βλέπετε. Δεύτερο στάδιο είναι το λεγόμενο φύτρωμα ή προβλάστηση. Κατά τη διαδικασία της προβλάστησης έχουμε την έναρξη του μεταβολισμού των σπόρων. Ρυθμίζουμε με επιδικά μηχανήματα πάλι την κατάλληλη θερμοκρασία και την υγρασία. Και τέλος, οι σπόροι που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία είναι η λεγόμενη πράσινη βίνη. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο στάδιο που είναι η ξύρανση και η φρίξη. Κατά τη διαδικασία αυτή έχουμε ότι η πράσινη βίνη αποκτά πλέον γεύση, αρώματα και χρώμα. Παίζουμε πάλι με τη θερμοκρασία και δημιουργούμε τα επιθυμητά χρώματα της βίνης. Από εκεί, για να καταλάβετε, προέρχονται και τα χρώματα τελικά του προϊόντος. Τα είδη είναι ανοιχτόχρωμη, κρυσταλλική, σκουρόχρωμη, καμπουρδισμένη και μαύρη βίνη. Εδώ βλέπουμε και τους παραδοσιακούς τρόπους που πολλά βινοποιεία συνεχίζουν να κάνουν διαδικασία. Τελικό στάδιο είναι ο καθαρισμός και ο έλεγχος ποιότητας που γίνεται πάλι δειγματοληπτικά μέσα σε ειδικά εργαστήρια από πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις των βινοποιείων του κόσμου. Και όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος ποιότητας αλλά πριν και ο καθαρισμός των προϊόντων, μετά αποθηκεύονται μέχρι να φτάσουν στον τελικό προορισμό που είναι τα ζυθοποιεία. Εδώ θέλω να πω ότι το βίντεό μας είναι από το Crisp Malting Group, ότι όλη η γνώση μας προέρχεται από το Beer Catalog και το www.beercatalog.gr και οι βίνες που βλέπετε εδώ σε διάφορους χρωματισμούς, εδώ είναι μια σκουρόχρωμη βίνη όπως βλέπετε, έρχονται από το κατάστημα Alibox που έχει την ευγενή καλοσύνη να μας δείξει για να δείτε από κοντά πώς είναι η βίνη. Έχει ήδη και το άρωμά της. Αυτή είναι η διαδικασία της βινοποίησης. Εμμανουέλα, πραγματικά ίσως είναι από τα πιο σοβαρά στάδια για να φτιάξουμε μπύρα. Και τα πιο ενδιαφέροντα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι περισσότερες λεπτομέρειες, άμα θέλετε, υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε στο beercatalog.gr για να δείτε πραγματικά και όλα τα στάδια με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Ωραία. Πέρα όμως από τη γεύση, λέω να πάμε λίγο Βρυξέλλες, Μανουέλα, τι λες? Να πάμε. Δεν έχω πάει στην πραγματικότητα, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το Brussels Challenge 2016, το οποίο είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς μπύρας παγκοσμίως και πήρε μέρος στο παλιό χρηματιστήριο των Βρυξελών το 2016. Όπου είναι ένα καταπληκτικό κτίριο. Ναι. By the way. Για όσους έχουν πάει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το έχω δει, ναι.
συμμετείχαν 1.250 μπύρες από 36 χώρες, 80 κριτές που αξιολόγησαν αυτές τις μπύρες. Οι χώρες με τις περισσότερες συμμετοχές ήταν η Βρυξέλλες, το Βέλγιο, το Βέλγιο, ναι, η ΗΠΑ και η Ιταλία. Ωραία. Πρωτοεμφανιζόμενες χώρες ήταν η Ιαπωνία, η Καμπότζη, η Ουγγαρία, η Ταϊλάνδη και η Ουκρανία. Καμπότζη. Μου κάνει εντύπωση, ναι, που ναι, έχει ναι, μπει ναι, στην Καμπότζη. Το στυλ με τις περισσότερες συμμετοχές στο διαγωνισμό ήταν η India Pale Ale, φυσικά, με 100 συμμετοχές. Όπω, Παναγία μου. Και τα μετάλλια τι έγινε? Με τα μετάλλια, είπα, πήραν 45. Μάλιστα. Το Βέλγιο 41 και η Ιταλία 28. Μεγάλη διαφορά, νομίζω. Ναι. Και η Κίνα επίσης, ως ανερχόμενη δύναμη, έστειλε 25 δείγματα και πήρε 8 βραβεία. Wow. Και το επόμενο ραντεβού για το Brussels Challenge 2017 είναι το Νοέμβριο του 2017. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω πάει σε αυτό το διαγωνισμό. Πραγματικά ήταν εξαιρετικός. Δηλαδή, καταρχήν το κτίριο που εξελίχθηκε ήταν κάτι το τρομακτικό. Η οργάνωσή του είναι καταπληκτική. Όλος διαγωνισμός διοργανώνεται και από τους εκδότες του περιοδικού Beer, που είναι ένα από τα πιο έγκυρα περιοδικά στο παγκοσμίως στο χώρο της ηθοποίησης και της μπύρας. Και έχω να πω μόνο καλά λόγια, διότι αυτός ο διαγωνισμός τον θεωρώ εγώ ίσως το νούμερο 2 διαγωνισμό στον κόσμο, μπορεί και το νούμερο 1, όσο εξαρτάται την ποικιλία. Εδώ βλέπουμε πλάνα από το Lugdarak De Meger που είναι ο διοργανωτής. Οι κριτές ήταν από διάφορες χώρες του κόσμου, πραγματικά η πολυφωνία πάνω και τα χαρακτηριστικά είχε να κάνει με την προέλευση της μπύρας και το χρώμα, και ήταν πραγματικά μια τρομερή εμπειρία την οποία θέλουμε να τη δούμε και το 2017. Ήταν πολύ όμορφες εικόνες πάντως, εγώ ζήλεψα. Λοιπόν, μετά από τις Βρυξέλλες όμως προσγειωνόμαστε που αλλού και πάλι στο Χαλάνδρι. Συγχωρήστε με, αλλά το Χαλάνδρι ίσως είναι το προάστιο της μπύρας. Και εκεί είδαμε και πήγαμε στη Local Pub. Για να δούμε. Beer the City, είμαστε στο Local Pub, το γκέτο της μπύρας στο Χαλάνδρι και ίσως το μοναδικό beer bar, αυθεντικό beer bar που υπάρχει στην Ελλάδα, μαζί με τον Φώτη Αναστασίου. Γεια σου, Φώτη. Καλησπέρα. Ο Φώτης έχει δημιουργήσει ένα μέρος στο οποίο μπορείς να δοκιμάζεις πάρα πολλά είδη μπύρας με εξειδικευμένες γεύσεις, και θεωρώ ότι είναι ένα μέρος στο οποίο μπορεί κάποιος να γνωρίσει σχεδόν όλες τις κατηγορίες της μπύρας. Φώτη, όμως πες μου λίγο πώς ξεκίνησε αυτό το μαγαζί. Ναι, ουσιαστικά έγινε από την ανάγκη για να δοκιμάσουμε, επειδή είμαστε λάτρες της μπύρας και αγαπάμε την μπύρα και πίνουμε μπύρα από πάρα πολύ μικρή ηλικία και μας αρέσει αυτό το ποτό. Ο σκοπός αυτού του μαγαζιού ήταν να ανακαλύψουμε νέα στυλ, μια άλλη κουλτούρα που υπάρχει εκεί έξω και δεν μπορούσαμε να τη βρούμε εύκολα στην Ελλάδα. Την αγγλική κουλτούρα, ας πούμε, στο κομμάτι της μπύρας. Έχοντας δοκιμάσει αρκετές Weiss Lager από όλα τα γερμανικά στέκια που αράζαμε και πηγαίναμε και πίναμε μαζί με Λουκάνικα, Κότσια και τα σχετικά, θέλαμε να πιούμε κάτι διαφορετικό, κάτι που υπήρχε εκεί έξω και κάτι που δεν μπορούσαμε να το βρούμε. Αυτό ήταν το όλο κόνσεπτ, ας πούμε. Σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα, αυτό που λέω πάντα είναι ότι η Local Pub ουσιαστικά είναι προϊόν ζύμωσης. Δηλαδή, εδώ μέσα ήρθε πολλοί κόσμος, γνωριστήκαμε, ανταλλάξαμε απόψεις, homebrewers, εισαγωγείς, καινούριες προσπάθειες. Να τονίσω ότι ανοίξαμε το 2010, όταν ξεκίνησε και η άνθηση της μικροζυτοπίας στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλές νέες προσπάθειες, δηλαδή από τα πρώτα microbreweries που ανοίξανε, τα φιλοξενήσαμε εδώ πέρα, δοκιμάσαμε τις μπύρες μαζί. Όλο αυτό το πράγμα είναι ζύμωση, δηλαδή είναι... Πες μου όμως λίγο, τι βαρέλια έχεις γενικά, πόσα βαρέλια φιλοξενείς στο μαγαζί? Έχουμε 21 βαρέλια στη local, τα 6 είναι μόνιμα, τα 15 αλλάζουν συνέχεια. Και αυτό για να έχουμε πάντα μια διαφορετική μπύρα να δοκιμάσει ο καταναλωτής, ο πελάτης, ο φίλος της local. Δεν θέλαμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο κατάλογο για τον λόγο το ότι υπάρχουν τόσα πολλά εκεί έξω που περιμένουν να δοκιμαστούν, που είναι λίγο, νομίζω, αφελής να είσαι κολλημένος σε 2-3 ετικέτες ή 2-3 εταιρείες για να το κάνεις αυτό. Να
Να σου πω όμως, άμα έρθει κάποιος ο οποίος δεν έχει τόση γνώση της μπίρας, όταν έρθει στο μαγαζί μπορεί να καταλάβει τι πίνει και τι ακριβώς είναι αυτή η μπίρα. Μετά από, αυτά τα από 7 χρόνια που είμαστε στο μαγαζί, εμένα είναι χαρά μου να έρχονται καινούργιοι πελάτες, που έρχονται καινούργιοι πελάτες, γιατί είναι ουσιαστικά η δουλειά δικιά μας δεν είναι απλά να βάζουμε μια μπίρα και να παίρνουμε τα χρήματα από τον πελάτη, είναι να τον μειούμε σε αυτό το πράγμα που μας αρέσει και εμάς. Είναι να του κάνουμε ένα tasting, να δούμε τι του αρέσει. Πολλές φορές μπορεί να δοκιμάσει κάτι που δεν έχει ιδέα ότι μπορούσε να του αρέσει. Με αυτές τις αντάκες τύπου ότι εγώ πίνω μόνο ξανθιές ή δεν μου αρέσουν οι μαύρες ή δεν αυτό. Έτσι έχουμε κερδίσει το και έχουμε κάνει την πελατεία μας και το κοινό μας και τους φίλους μας και τους θαμώνες μας. Από τους ανθρώπους που έρχονταν και μια απλή Lager, μια απλή Vice, μια γνωστή μάρκα Stout ας πούμε, μέχρι που καταλήξαμε να πίνουμε μαζί Imperial Stouts και Sour Ales και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Πες μου κάτι, έχω ακούσει ότι είσαι και ταξιδευτής της μπίρας και έχω ακούσει επίσης ότι πολλά από τα βαρέλια τα φέρνεις εσύ. Ναι, κάνω αρκετά ταξίδια με σκοπό το να γνωρίζω καινούργια ζυθοποιία, να πηγαίνω, αυτό που μου αρέσει περισσότερο ειδικά στο χώρο της Ελλάδας είναι να πηγαίνω να γνωρίζω από κοντά τον άνθρωπο πίσω από την μπίρα, γιατί η μπίρα δεν είναι μόνο ένα ζουμί, δεν είναι νούμερα και αριθμοί, είναι κουλτούρα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα να γνωρίζω λοιπόν ποιος μου δίνει το ζουμί του. Και γι' αυτό το λόγο ταξιδεύω και στο εξωτερικό και πάω σε αρκετά breweries, πάω σε αρκετά beer bars, πάω σε, βλέπω, συναστρέφομαι με κόσμο, μαθαίνω, αφουγκράζομαι και πάει λέγοντας. Σε αυτό το πλαίσιο έχω αρχίσει και εγώ κάποιες εισαγωγές εδώ και πολλά χρόνια, κάποια πράγματα τα οποία δεν έρχονται στην Ελλάδα και αυτό είναι ασθένες και το πλεονέκτημα που έχει αυτό το μαγαζί, ότι μπορείς να βρεις κάποια πράγματα μόνο εδώ, έτσι, και γι' αυτό μας αγαπάει και ο κόσμος. Η τελευταία επιχειρηματική σου προσπάθεια με το Lazy Bulldog. Ναι, είναι μια προσπάθεια που θέλω να κάνω καιρό. Επειδή πιστεύω ότι υπάρχει έλλειψη ενός μαγαζιού στο κέντρο που έχει ως στόχο, ως επικέντρο την μπίρα, γιατί πάντα σε αυτά που κάνω επικέντρο είναι η μπίρα. Θέλαμε να κάνουμε κάτι στο κέντρο. Βρήκαμε ένα πολύ ωραίο χώρο στον Γκάζι, που είναι πολύ κοντά στο μετρό και ευτυχώς είναι και πολύ κοντά σε ένα νέο ζωτοποιείο που άνοιξε στην Αθήνα. Φτιάξαμε ένα μαγαζί, έχει και φαγητό, έχει αρκετά βαρέλια μπίρας. Νομίζω έχει τη μεγαλύτερη λίστα σε μπίρα σε βαρέλια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πάμε καλά, είμαστε τον πρώτο χρόνο και κάποιους μήνες και είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Για πες μου, τι πίνω εδώ. Σου έχω βάλει μια πάρα πολύ ωραία IPA από το Buxton Brewery που είναι από τον Derbyshire στην Αγγλία. Είναι μπίρα που φέρνουμε εμείς στην Ελλάδα. Μια πολύ γεμάτη IPA στο 6,8% με dry hopping, αρκετά αρωματικά στοιχεία, πικρούλα όπως πρέπει. Και είναι και best seller, οπότε έχουμε φέρει Buxton και τη συγκεκριμένη έχει πάει πολύ καλά. Μάλιστα. Beer the City. Είμαστε στο local pub. Ίσως το πιο hardcore στέκι για την πίρα στην Ελλάδα. Ελπίζουμε να συνεχίσει ο Φώτης να παίρνει όλο και πιο καινούργιες γεύσεις για να γνωρίζει ο καταναλωτής και να εκπαιδεύεται και σε νέες κατηγορίες μπίρας. Λοιπόν, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν η μασκότ, δεν συμφωνείς? Ναι. Έτσι, φοβερή. Και μάλιστα έχει εμπνευστεί και για το καινούργιο του μέρους που είναι, το The Lazy Bulldog έχει βγει ακριβώς από την τρομερή μασκότ που έχει. Τώρα όμως τι έχουμε? Έχουμε τον επόμενο διαγωνισμό μας, μάλιστα. Φεύγοντας από τη Stout που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πάμε σε κάτι πολύ καλό, πιο μαζικό, αλλά πραγματικά μεγάλη έκπληξη. Ένα κυβότιο Premium Pils Vastainer, μία κανάτα Vastainer 1,5 λίτρου και το ποτήρι όπως πάντα για να πίνετε με την πύρα, με το δικό της ποτήρι, πάρα πολύ σημαντικό. Τι πρέπει να κάνετε? Πρώτον, 4 πραγματάκια. Γίνετε συνδρομητής στο κανάλι μας Beer The City YouTube. Δεύτερον, παρακολουθήστε το Beer The City, πιστεύω θα το κάνετε. Κάντε like στη σελίδα μας και τέλος, πολύ σημαντικό, εγγραφείτε στη σελίδα μας www.beerthecity.com ή από το κουμπάκι της εγγραφής που βρίσκεται στη σελίδα του Facebook. Κάντε αυτά και μπορεί να είσαστε εσείς οι τυχεροί. Εγώ μπορώ να πάρω τη Vastainer. Όχι, δεν γίνεται. Λοιπόν, πρέπει να σημειώσω εδώ ότι στην κλήρωση δεν μπορούν να πάρουν μέρος προηγούμενοι νικητές και επίσης για να συμμετάσχετε στην κλήρωση πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε και τις 4 ενέργειες που προανέφερα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν το www.beercatalog.gr όπου ήταν και η βίβλος μας στη βινοποίηση. Εάν, όπως σας είπα, θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στη βινοποίηση, ανοίξτε το site και διαβάστε όλο το άρθρο και όλα τα πράγματα που έχει πάνω στη βινοποίηση. Δεύτερον, η εταιρεία μας ο Κώστας Μπρος,
πολλά χρόνια στην εισαγωγή μπύρας αλλά και στη διανομή της ελληνικής μπύρας των μικροσκοπιών. Το Local Pub στο Χαλάνδρι, το κατάστημα Ailbox που μας έδωσε όλες αυτές τις ωραίες βίνες και τέλος το site www.ensie.eu, το οποίο μέσα εκεί βρήκαμε την πηγή μας για τη ιστορία της μπύρας. Ως την άλλη φορά, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Εμμανουέλα Πετράκη, Beer the City.